Καθηγητής γενετικής είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Δέλτα, διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριε Δέλτα, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και που περιμένατε για αυτή την συνομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πώς εκτιμάτε, κύριε Δέλτα, την κατάσταση έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι τώρα, με τα σημάδια της αισιοδοξίας που έχουμε, εν αναμονή των μέτρων για την άρση των περιορισμών και για το μέλλον, κυρίως για τη συνέχεια, για την επόμενη μέρα? Θα συμφωνήσω με όλους που λένε ότι πάμε καλά. Τα μέτρα προστασίας, ο αυτοπεριορισμός, η εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης είναι φανερό ότι έχουν πιάσει τόπο και απολαμβάνουμε τους καλούς καρπούς αυτής της προσεκτικής πολιτικής. Mm-hmm. Υπάρχει ένας καμπανεύασμα των αριθμών. Εμένα δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα, αλλά μας δίνει το μήνυμα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε το ίδιο προσεκτικοί. Και το γεγονός ότι μελετώνται πολύ σοβαρά μέτρα χαλάρωσης είναι μια σωστή τακτική. Πιστεύω και εγώ ότι η οικονομία έχει φτάσει κάποια όρια. Πρέπει να αρχίσουν τα μέτρα χαλάρωσης. Να μην τα ξεπεράσει τα όρια είναι το ζητούμενο. Θέλει πολύ προσοχή. Ναι, θέλει πολύ προσοχή. Ακριβώς τα μέτρα χαλάρωσης πρέπει να είναι πολύ στοχευόμενα και όλοι μας πρέπει να μην ξεχνούμε ποτέ ότι κάποιες καλές πρακτικές που ακολουθούσαμε όλο αυτόν τον καιρό, σε ό,τι αφορά τους κανόνες υγιεινής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά μας απέναντι στον διπλανό μας, η κοινωνική απόσταση κλπ. Αυτά πρέπει να συνεχίσουν. Πρέπει να συνεχίσουν μέχρι νεοτέρας και αυτή η νεοτέρα μπορεί να αργήσει πολύ να έρθει. Άρα να τα εντάξουμε στις συνήθειές μας, κύριε Δέλτα, μας λέτε καθαρά. Τώρα, έχετε καταθέσει μια ερευνητική πρόταση για την χαρτογράφηση, αν θέλετε, της επιδημίας και θα ήθελα να μου δώσετε λίγα στοιχεία παραπάνω. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή. Μόλις χθες πήραμε την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής για μια ερευνητική μελέτη, θα λέγα, στην οποία συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς. Συμμετέχει το Κέντρο Αριστείας μας, συμμετέχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς επίσης γιατροί του ΟΚΙΠΗ και οι ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, της οποίας διευθύντρια είναι η κυρία Ελισάβετ Κωνσταντίνου, η οποία προείσταται και της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης. Οι στόχοι είναι πάρα πολύ, επικεντρώνονται ακριβώς στην COVID-19. Θέλουμε να μαζέψουμε δεδομένα και βιολογικό υλικό τόσο από ασθενείς όσο και από υγιείς για να απαντήσουμε ερωτήματα που αφορούν στην κλινική παρουσίαση, εκδήλωση της νόσου, ανοσολογικά στοιχεία, γενετικά στοιχεία και βεβαίως επίσης επιδημιολογικά. Είναι μια μελέτη η οποία θα έρθει να χτίσει στην πραγματικότητα, να προσθέσει σε όλα αυτά που γίνονται εδώ και μερικές εβδομάδες από το Υπουργείο Υγείας και καλώς γίνονται, το βλέπουμε όλοι, αλλά πρέπει να βάλουμε μερικά βήματα παρακάτω και να αξιοποιήσουμε αυτή την κρίση, αυτή την πανδημία για να απαντήσουμε κρίσιμα ερωτήματα τα οποία θα είναι κρίσιμα στο άμεσο και πιο μακρινό μέλλον αναφορικά με το πώς θα χειριστούμε την κατάσταση και όσον αφορά επίσης τον εμβολιασμό, όταν είναι, φάξει η ώρα τον εμβολιασμό. Είναι σημαντικό, κύριε Δέλτα, να γνωρίζει κάθε χώρα τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες απέναντι στην όποια πανδημία και την όποια απειλή δέχεται προκειμένου να μην ακολουθεί πιστά και κατά γράμμα τις οδηγίες οργανισμών του εξωτερικού και άλλων χωρών δηλαδή, διότι δεν έχει τα δικά της στοιχεία. Υπάρχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα στην κάθε κοινωνία ξεχωριστά που θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και καλό θα ήταν να γνωρίζουμε? Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ στοχευμένη ερώτηση. Αναφερθήκατε ακριβώς σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Ναι,
Παίρνουμε οδηγίες και μαθαίνουμε από την εμπειρία άλλων χωρών. Mm-hmm. Ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη τα συμπεράσματα των μελετών που γίνονται σε άλλες χώρες και πάρα πολύ καλά κάνουμε. Έτσι δουλεύει η επιστήμη. Όμως η κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και στο τέλος, εκτός από το ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε, να αναγνωρίσουμε και να επενδύσουμε πάνω σε αυτές τις ιδιαιτερότητες, θα έρθει τη στιγμή που θα μας ρωτήσουν και εμάς, εκεί οι φίλοι, οι Ευρωπαίοι, οι συμπολίτες μας, τι κάνατε εσείς στην Κύπρο, τι δεδομένα έχετε, για να τα βάλουμε όλα μαζί σε μια κοινή εικόνα, να χαρτογραφίζουμε την πανδημία COVID-19. Κάποια στιγμή, πέρα από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Λυπούμε να πω ότι σε άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και μαζεύουν πολύτιμο υλικό. Εντάξει, καθυστερούμε λίγο εμείς, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω ότι τώρα θα κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα, που έχουμε και τις σχετικές εγκρίσεις. Και είμαι σίγουρος ότι οι διάφοροι φορείς θα συνεργαστούν μαζί μας, για να και ο κόσμος, γιατί χρειάζεται πολύ. Δεν γίνεται συλλογή δεδομένων, από τους ασθενείς, κύριε Δέλτα, ή θα έρθει να προσθέσει κάτι στα στοιχεία. Ναι. Νομίζω ότι γίνεται και πολύ καλά γίνεται. Θα θέλαμε με την έγκριση κάθε ενός εκάστου ασθενούς να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα περαιτέρω και να τα συνδυάσουμε με εργαστηριακά ευρήματα. Και αναφέρομαι σε εργαστηριακές αναλύσεις που δεν γίνονται τώρα, αλλά θα κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης. Mm-hmm. Επομένως, είναι πάρα πολύ κρίσιμο ο κάθε ασθενής ή και ο κάθε Κύπριος πολίτης, όταν του ζητηθεί, να αποφασίσει να συμμετάσχει και να είναι σίγουρος ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα είναι προστατευμένα με κάθε εμπιστευτικότητα. Γι' αυτό εξάλλου. Διανόμου, GDPR. Ναι. Βέβαια. Και λόγω GDPR, αλλά και λόγω του ότι αυτό απαιτεί η ηθική και η επιστημονική διοντολογία. Mm-hmm. Για να περιμένουμε μερικές εβδομάδες για να πάρουμε την έγκριση της Επιτροπής Βιοειθικής. Κύριε Δέλτα, με το εμβόλιο, πόσο κοντά είναι η επιστημονική κοινότητα? Τα τελευταία έντυπα που διάβαζα, δημοσιεύσεις που διάβαζα, λένε ότι δεν είμαστε κοντά στο εμβόλιο. Πιστεύω και εγώ ότι αξιολογώντας αυτά που ακούω, αυτά που διαβάζω, θα περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος, αν όχι περισσότερο. Μακάρι να εκπλαγούμε όλοι, αλλά οι εκτιμήσεις είναι αυτές. Μάλιστα. Κύριε Δέλτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία και σας ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή σας. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καθυστερήσαμε αρκετά να βγούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.